Οι εστιακοί φοιτητές είμαστε σήμερα εδώ μαζί με τους υπόλοιπους συλλόγους των σχολών μας, μαζί με τους μαθητές, γιατί στην εστία ζούμε μια υγειονομική βόμβα. Μόλις λίγες μέρες πριν ενημερωθήκαμε πως το νερό μας, το νερό που οι εστιακοί φοιτητές πίνουμε, χρησιμοποιούμε για να μαγειρέψουμε και κάνουμε μπάνιο, είναι μολυσμένο από λεγεωνέλα. Είναι ένα βακτήριο το οποίο προκαλεί αναπνευστικά προβλήματα, ακόμα και βαριάς μορφής πνευμονίες. Αυτό έρχεται ως κερασάκι στην τούρτα, έρχεται ως άλλη μια απόδειξη το ότι μας αντιμετωπίζουν σαν φοιτητές δεύτερης και τρίτης κατηγορίας. Έρχεται να προσθεθεί στα αμέτρητα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε λόγω της όλο και μειούμενης υποχρηματοδότησης, το ότι δηλαδή στη μεγαλύτερη εστία της Αθήνας δεν έχουμε πόσιμο νερό, το ότι τα καλοκαίρια μας τα περνάμε χωρίς κλιματισμό και τους χειμώνες χωρίς θέρμανση, το ότι τα πλυντήριά μας αντιστοιχούν σε 1-200 άτομα και άλλα πολλά. Οι φοιτητές εστιακοί είμαστε εξοργισμένοι, πρώτα απ' όλα από τη στάση τους, η οποία ήταν ότι το βακτήριο δεν δημιουργεί πρόβλημα, ότι τόσες μέρες τώρα δεν μας έχουν φέρει ούτε ένα γιατρό για να μας κάνει ούτε μια απλή ενημέρωση, το ότι αρνούνται να μας φέρουν κλιμάκιο να μας εξετάσει εάν πρώτα δεν επιβεβαιωμένα κολλήσει το 10% των φοιτητών. Ξέρουμε ότι δεν μας μετράνε ούτε η κυβέρνηση, ούτε το INEDIVIM, γιατί την ίδια ώρα που μας λένε πως δεν υπάρχουν λεφτά να δοθούν για τις ανάγκες μας, την ίδια ώρα πληρώνουν πάνω από 300.000 ευρώ το μήνα τις εργολαβίες. Την ίδια ώρα που οι εστίες μας δεν φτάνουν και οι φοιτητές δεν χωρούν μέσα σε αυτές, αντί να αξιοποιήσουν τα αναξιοποιητά κτίρια του ΕΚΠΑ, το ΕΚΠΑ αποφάσισε να φτιάξει μαγαζί για σουβενίρ. Τώρα είναι η ώρα να πούμε ένα ως εδώ, ένα δεν πάει άλλο, γιατί η πραγματικότητα είναι πως είμαστε ή εμείς, οι ζωές μας, η υγεία μας, η παιδεία μας ή αυτοί και τα κέρδη τους. Ευχαριστώ.